παρουσιάστηκε στο Δήμο Αμαρίου η οριστική μελέτη του εμβληματικού έργου κατασκευής του φράγματος του Πλατί Ποταμού, παρουσία του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία του έργου για την περιοχή, καλώντας όλους να το στηρίξουν. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η κατασκευή του φράγματος που ονομάζουμε φράγμα Πλατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Είναι ένα σημαντικό έργο για το οποίο η Ελλάδα δεσμεύει πάρα πολύ υψηλούς πόρους, έχει πάρει ένα υψηλό δάνειο σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να δανείζεσαι για να κάνεις έργα. Είναι ένα έργο πρώτης προτεραιότητας, είναι ένα έργο το οποίο ευρύτερη απήχηση έχει από αυτή που μπορεί να αντιληφθεί ο κάτοικος του Αμαρίου και ως τέτοιο νομίζω ότι πρέπει να το στηρίξουμε. Το νερό είναι ένα από τα πιο βασικά αγαθά το οποίο πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει στην Κρήτη και πρέπει όλοι να συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Το έργο χρηματοδότησης 200 εκατομμυρίων ευρώ θα εξασφαλίσει την ίδρυυση του Ρεθύμνου και την άρδευση 45.000 στρεμμάτων στη Μεσαρά Ηρακλείου, ενώ ταυτόχρονα έγιναν δεκτές παρατηρήσεις για διορθωτικές αλλαγές που κατατέθηκαν από το Δήμο Αμαρίου. Είναι και η σύνδεση του δρόμου προς την Μεσαρά, γιατί το έργο δεν αφορά μόνο την περιφερειακή ενότητα εδώ στο Ρέθυμνο, αφορά και τον εμπλουτισμό του φράγματος της Φανερωμένης, που θα σωθεί μια περιοχή όπως είναι της Μεσαράς, αλλά το πρωτεύον είναι πρώτα η ευρύτερη περιοχή εδώ του Αμαρίου και του Αγίου Βασιλείου. Αυτό που το οποίο μας ικανοποιεί εμάς ιδιαίτερα είναι ότι οι παρατηρήσεις μας βάσει των ετοιμάτων των κατοίκων έχει ληφθεί το μεγαλύτερο μέρος αυτών και έχουν μπει στη νέα μελέτη. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, ένα έργο εθνικής εμβέλειας που μέσα στην εποχή που βιώνουμε, μέσα στην κλιματική αλλαγή, θα δώσει σημαντικές απαντήσεις στα προβλήματα άρδευσης που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο για το Αμάρι αλλά και για τη Μεσαρά. Μετά την παρουσίαση από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, ακολούθησε συζήτηση με κατοίκους των περιοχών που πλήττονται, χωρίς να λείψουν οι εντάσεις λόγω της αγωνίας των ίδιων, κυρίως για τα αντισταθμιστικά που προτείνονται. Οι μελετητές σας έρχονταν εδώ και λέγανε ότι θα σας πλουτίσουμε, θα πάρετε 30.000 στο στρέμμα και δώστε μας το δίκαιο. Και περνούσανε όλες οι αποφάσεις ερήμηνοι μόνο. Το ξέρετε αυτό. Και έρχεστε σήμερα μετά από 20 χρόνια να μας πείτε τι προτείνετε. Εμείς πού θα βρούμε το δίκαιο μας. Εγώ αντιλαμβάνομαι πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πλήττονται από την κατασκευή του φράγματος τοπικά εδώ στην περιοχή του Δήμου Αμαρίου. Προφανώς σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή αποκατάσταση. Οι ιδιοκτησίες καταστρέφονται, οι οικογένειες καταστρέφονται και εκεί θα πρέπει να σκύψει σήμερα η πολιτεία ώστε οι αποζημιώσεις να είναι τέτοιες, προκειμένου να ικανοποιηθούν, να επουλώσουν μάλλον το τραύμα αυτό, γιατί η συνέχεια για αυτούς θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.